Μας φυσικά στον υπέροχο καναπέ μας, γιατί πώς θα κλείναμε. Τσουκ. Τσουκ. Τρύπωσε για ένα τελευταίο, είπε σήμερα θα σας φέρω το πιο καυτό θέμα της χρονιάς. Αυτό λέει είναι το θέμα. Είναι καυτό. Απογειώστε την ερωτική σας ζωή. Απογειώστε την ερωτική σας ζωή. Είναι homework. Όχι ότι για το καλοκαίρι. Homework. Αλλά να πάρει μια πληροφορία δεν είναι κακό, Ελένη. Δεν το έχουμε ανάγκη. Το έχει κανείς ανάγκη εδώ. Φοβάμαι πως όχι. Εμείς είμαστε απογειωμένοι. Τα ξέρετε όλα. Ωραία, θα βάλω τεστ. Αντί για το θέμα, θα βάλουμε τεστ. Μας τα κάνει του Παπαλαζάρου αυτά παλιά με τα τεστάκια. Ναι, με τα τεστ. Έλα, πέρασε μας από ένα τεστ. Λοιπόν, τι τρώμε πριν το μαραθώνιο σεξ. Βάλε μας όμως ένα, δύο, τρία. Μαραθώνιο σεξ. Τι τρώμε πριν. Καταρχάς, ρώτα μας, έχουμε κάνει ποτέ. Φάμε αν το κάνουμε λοιπόν το μαθήμα. Ελαφρά, θαλασσινά και σαλάτα. Ναι, ελαφρά. Υδατάνθρακες. Υδατάνθρακες για ενέργεια. Ναι, μαύρο ψωμί, μαύρα μακαρόνια. Και λίγο πρωτεΐνη για το μη. Ναι, μικρά γεύματα και συχνά. Και το μαραθώνιο πότε θα τον κάνουμε, άμα τρώμε συνέχεια. Πριν εκείνη τη μέρα δεν μπορείς να πας μυστικός. Θα πες τον άσκελο. Τι πίνεις, πίνεις αλκοόλ στο μαραθώνιο σεξ ή όχι. Πίνει. Εγώ όχι λέω. Τι λέει, πίνεις. Πίνεις. Δεν μπορώ. Ξέρω, Σφύρι, θα το βγάλουμε τα μαραθώνια. Λάθος. Πώς θα θα σου δώσουμε από αυτά τα energizer. Λάθος, οι άντρες δεν πρέπει. Δύο ποτήρια σε όλα λάθος, μπορούν. Σε όλα γιατί έλεγα ότι τα ξέρουμε. Γρηγόρη, τι, μπριζόλες και ούζο, δεν πιάνει. Θέλει μακαρονάδα και τίποτα. Εντάξει, αλλά ο μαραθώνιος δεν γίνεται κάθε μέρα. Ο μαραθώνιος να σου τύχει μια φορά το μήνα. Στι διακοπέ. Ειρήνη, πόσε φορέ σε έχουμε κάνει μπλάκα με αυτό το. Βέβαια και με το. Έτσι. Είναι ρε παιδί. Να. Όσο περνάει ο καιρό, κοβάλλει σατάκι. Στην αρχή έγραφα. Όταν έφερε τα θέματα, έγραφα. Μην μπω φυσικά. Γιατί με είχαν πάρει φώτη και μπαρία. Έγραφα πάνω-πάνω. Μην μπω φυσικά. Και μετά. Σιγά σιγά λέω. Μην μπω βέβαια. Γράφω βέβαια. Είναι το. Βέβαια. Έτσι είναι. Για εκείνη τη φορά που θα γίνει, λέμε. Μία φορά το μήνα τον κάνεις στο μαραθώνιο, όχι δύο-τρεις. Δηλαδή, υπερβολή. Παιδιά, δύο ποτήρια αλκοόλ μπορείς, όχι πολύ. Οι άντρες δημιουργεί τεχνικά προβλήματα το αλκοόλ. Μπράβο. Δεν θα τα βγαλιστεί. Οι άντρες, οι γυναίκες μπορούν. Μπορούν οι γυναίκες. Να μην ακουδούν εσύ. Οι γυναίκες θα πίνουν τα μιτζάνα. Πολύ νερό θέλει γιατί αφυδατώνεσαι και χυμούς. Εμφιαλωμένα ή βρύσεις. Πριν αυτά. Κατά τη διάρκεια. Υποτίθεται είναι μαραθώνιο. Κάνεις παύση, είναι μαραθώνιο. Να πιω ένα ποτήρι ναι, νεράκι. Δεν θα πεις έτσι, μωρέ Γρηγόρη, να πιω ένα ποτήρι νεράκι. Τι θα φύγω, σακλεφτά. Όχι, Ελένη, τι θα πω. Σακλεφτά θα φύγω και αφήσω το μαραθώνιο σήμερα. Θα μου πει πού πας, έχουμε μαραθώνιο έχεις σήμερα. Δίπλα. Δίπλα το μαραθώνιο σήμερα. Ναι, όχι με σημαίακια. Α, δε μου, δε μου. Α, να έχω μπουκαλάκι δίπλα. Δίπλα και θα τη πει πιάσε την καράφα. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Πολυβιταμίνες. Βέβαια. Τι, να έχεις και τα χάπια δίπλα, τις πολυβιταμίνες. Όχι, να έχεις πάρει κάτι. Σπιρουλίνα. Σπιρουλίνα. Σπιρουλίνα, ναι, φύκια. Σπιρουλίνα ποιο είναι αυτό που είναι όταν κρυώνεις το χειμώνα. Όχι, όχι, μάλλον άλλο λες εσύ τώρα. Είναι και για το ολοτοριστικό. Για το είναι μια βιταμίνη φύκια είναι η σπιρουλίνα. Που τονώνει τον οργανισμό, Ελένη. Ειδικά την περίοδο πριν το μαραθώνιο πρέπει τη σπιρουλίνα. Βέβαια, μαραθώνιο έχουμε. Μαραθώνιο έχω διάφορα tips. Έχω και εγώ. Ναι, τρως, λοιπόν, δημητριακά υδατάνθρακες από μαύρο ρύζι, μαύρο ψωμί. Μάλιστα. Πίνεις χυμούς, ναι. Με τα χάπια προσέξτε. Φαρμακευτική αγωγή, προσέξτε. Τι εννοεί. Άμα παίρνεις χάπια, δεν πας για μαραθώνιο. Πας για κατοστάρι το πολύ. Τι πας, όχι. Για βάδιν πας. Για βάδιν. Εννοεί νομίζω το χάπι της ανάτασης. Ναι. Εννοείς, μήπως έτσι. Υπάρχουν φυτικά. Ναι. Μπορούν να τα παραγγείλουν. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλά μπορούν να τα παραγγείλουν. Φυτικά. Χάπια, δεν είναι φάρμακα. Μάλιστα. Που βοηθούν στο μαραθώνιο σεξ. Αλλά η φαρμακευτική αγωγή που παίρνουν. Να την προσέξουν λίγο. Δεν μου λες, για να γίνει όλο αυτό που λες ο μαραθώνιος, πρέπει να έχουν και οι δύο τις αντοχές και οι δύο τη διάθεση. Ναι, εννοείται. Με τον ένα μόνο μαραθώνιο δεν αφήνεται. Με τον ένα είναι σχέτος δρόμος. Είναι κοντό. Δεν είναι. Πάμε στη διαφημίση και συνεχίζουμε. Βέβαια. Κι άλλος νεκρό. Λοιπόν, σε ακούμε, είχαμε μείνει στο μαραθώνιο. Στο μαραθώνιο, ναι.
το μαραθώνιο, παλιά το χριστιανικό σεξ ήταν το γρήγορο σεξ, ας πούμε, και μια φορά τη βδομάδα κάθε Σάββατο. Πια υπάρχει μια τάση, επειδή ο κόσμος κάνει γρήγορο σεξ πια, γιατί δεν έχει χρόνο, υπάρχουν διάφοροι πάστορες που πρεσβεύουν το μαραθώνιο σεξ, λέει, απίστευτο αλλά αληθινό. Και υπάρχει ένας πάστορας στην Αμερική που λέει ότι έχει βγει και στην τηλεόραση κτλ. Και λέει γιατί το χριστιανικό σεξ πιάνει το μαραθώνιο και λέει ότι το σεξ είναι η ψυχή των γάμων. Και δίνει συνταγές στον κόσμο. Ποιος καλέ. Αυτός ο πάστορας. Ο πάστορ. Ναι. Τι πρέπει, πώς, πάλι Σάββατο θα γίνει το χριστιανικό σεξ. Μάλιστα. Αλλά τους δίνει και όλη τη βδομάδα τι θα κάνουν. Για να ο πάστορας πάνε στα λόγια μάστορας. Ο πάστορας έχει μια συνταγή επιθυμίας στις προηγούμενες μέρες του Σαββάτου. Σου δίνει τη συνταγή και το Σάββατο είσαι αητός. Ναι. Λέει, ας πούμε, την πρώτη νύχτα ο άντρας κάνει στη σύζυγο ένα καλό αισθησιακό μασάζ. Καθώς επικεντρώνεται στις ερωτογενείς ζώνες της. Πατούσες και τα λοιπά. Ναι, αυτό. Ο πάστορας τα λέει όλα αυτά στην τηλεόραση. Παιδιά, ναι. Μη μου πείτε. Τη δεύτερη νύχτα η σύζυγος κάνει το ίδιο στον άντρα της. Την τρίτη νύχτα ο άντρας πρέπει να αγγίξει το σώμα της γυναίκας του, είναι ερωτογενής ζώνης. Μόνο αγγίξει, ναι. Δηλαδή μόνο, αλλά να μην γίνει σεξ. Κατάλαβε, σε δαιμονίζει. Την τέταρτη νύχτα η σύζυγος κάνει το ίδιο στον άντρα της. Πού σταματάει αυτό? Το Σάββατο. Όχι, ρε παιδιά, την ημέρα, ας πούμε, που εσύ χαϊδεύεις παντουσάκια. Κάνεις μόνο αυτό και ναι. Μετά είπε. Πού τελειώνει αυτό? Όταν με δεις. 5 λεπτά, 2 λεπτά. Μέχρι να με πάρει ο ύπνος. Ναι, εκεί. Όταν δεις το σαλιό ύπνο, έχεις κάνει. Στα επιθυμητά. Την πέμπτη νύχτα φιλιούνται για μία ώρα συνεχόμενη. Μία ώρα? Συνεχόμενη. Τίποτα, ανάσα, μία ώρα. Την έκτη νύχτα κάνουν τελικά έρωτα, αλλά χωρίς να έρχονται σε οργασμό. Τι είπες εσύ, τι είπες την νύχτα. Την έκτη νύχτα κάνουν τελικά έρωτα, αλλά χωρίς να έρχονται σε οργασμό. Γιατί? Το προσέχουμε εκείνη την μέρα. Αυτό είναι το σύστημα που δίνει. Ελέγχουν τους οργασμούς τους, λέει. Μάλιστα. Την θα φύγει. Λέει, ακούγεται ανυπόφορο και βασανιστικό, αλλά μόνο έτσι την 7η νύχτα του Σαββάτου κάνουν επιτέλους έρωτα και καίγονται όλη νύχτα στο πάθος. Κάθε βράδυ του Σαββάτου κλαίω εκεί με του θανάτου. Το έχει δίκιο ο Μαζονάκης. Ο πάστορας τα λέει πολύ ωραία. Ανάβει ο πόθος έτσι. Ανάβει ο πόθος. Ναι, δηλαδή, έξι μέρες θα το πάμε τσιμπερλί και την 7η θα γίνει ο χαμός. Ναι, παιδί μου, τους έχει προβληματίσει, ας πούμε, γιατί υποστηρίζουν τους γάμους και έχουν συνειδητοποιήσει, ας πούμε, ότι οι γάμοι χωρίσουν λόγω. Δεν κάνουν σεξ στα ζευγάρια. Κάνουν γρήγορο σεξ. Δεν είναι, η γυναίκα δεν ευχαριστήσει. Γι' αυτό το. Μάλιστα. Και έβγαλε ρητές εντολές. Απίστευτα αληθινό. Λοιπόν, άλλο τώρα είδο σεξ να πούμε. Το αισθησιακό, παιδιά, που δεν το έχουμε οι Έλληνες, πιστεύω να τα πούμε. Με το όνομά του. Έξω από τα λόγια. Γιατί δεν τα έχουμε αυτά τώρα, δεν κατάλαβα γιατί δεν το έχουμε. Σαν κουλτούρα, μας μειώσατε. Δεν φημιζόμαστε για το αισθησιακό σεξ, ενώ φημιζόμαστε γενικά σαν hot λαός. Σαν ορμητική κλπ. Ναι, έχουμε το βρώμικο σεξ οι Έλληνες. Το αισθησιακό, το αισθησιακό το έχουν οι Βραζιλιάνοι, οι Ισπανοί, το έχουν οι Ιταλοί. Αν σε χαϊδέψω με ένα φτερό. Είναι στο αισθησιακό. Είναι στο αισθησιακό σεξ από και καλύτερα όμως να έχει βουτυχτεί το φτερό το σε έλαια. Όχι ελαιόλαδο σαλάτας, κανονικό έλαιο. Τυριντάντα έλαια είπε. Ναι, έλαια. Παπάρα. Θα σας πω ποια είναι τα... Ιλάνκ, το είχαμε πει αυτό. Το ιλάνκ είναι πάρα πολύ δυνατό. Βανίλια, ναι. Γιασεμί. Δυνατό άρωμα. Μόκα. Λοιπόν, θα πούμε τώρα. Ό,τι βρεις εσύ, βούτα το φτερό και ξεκινά. Με τη σειρά. Για το αισθησιακό σεξ. Έχουμε πει βάλτε θερμά χρώματα στο χώρο σας. Το έχω ξαναπεί αυτό. Κόκκινα. Και πολλούς καθρέφτες. Έτσι. Λεβάντα επίσης, ένα έλαιο που ξέχασα. Λεβάντα. Αυτά και γιατί. Είχαμε στον κήπο και τις κούρεψα. Γιατί τα λέω, παιδιά. Γιατί και μου τις είχες αποτέλεσμα. Ναι, είχες κάνει απόσπασμα. Είχε. Δεν είχες αισθησιασμό με τη λεβάντα. Όταν ήταν ανοιχτή η πόρτα και έμπαινε μέσα το αγιάζει. Γιατί διεγείρουν τα κέντρα του εγκεφάλου, έτσι. Γι' αυτό τα λέω. Δεν μιλάς νωρίτερα, κυρία Χιρδάρη μου. Δεν μιλάς νωρίτερα, κυρία Χιρδάρη μου. Φτάσαμε πια στο στάδι ψάλτη, το πετύχαμε το στόχο. Δεν μιλάς, κυρία Χιρδάρη, και έκοψε τη λεβάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Αφού μπορείτε. Okay. Λοιπόν, και στο ντουζ, όταν κάνετε ντουζ με τον σύντροφό σας, μπορείτε να βάζετε στο σφουγγάρι, έτσι. Τι να βάζεις στο σφουγγάρι? Εφαίρεα έλαια. Εφαίρεα. Κρυφά είναι, το έχω πει πριν. Όχι, γιατί κρυφά, ρε εσύ.
Πάπα στο μπουκαλάκι, δεν είναι. Έχει σημασία, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι του αλήματος. Ναι. Μπράβο, Ελένη. Το κουτόπια. Ωραία, ναι. Και βάζει και έλαια μέσα. Ναι. Θα μυρίσει ούτω ή άλλω. Και να κάνουμε μαζί του. Ναι, ρε παιδί μου. Και παίρνει το σφουγγάρι, βάζει έλαια και το περνά. Και το περνά από το σώμα του. Περνά από τι ερωτογενεί ζώνε, έτσι. Ωραίο. Μην ξεχάσετε πίσω από τα γόνατα, παιδιά. Βέβαια, βασικό. Λαιμό πίσω από τα γόνατα. Ναι, πρέπει να περάσει εκεί το έλαιο. Λαιμό πίσω από τα γόνατα. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, τον ταΐζετε. Ποιον? Το σύντροφό σα, στο αισθησιακό σεξ, τον ταΐζετε, έτσι, δίνει συναισθήματα στοργής το τάισμα. Τι τον ταΐζετε? Ναι. Ό,τι το έχεις να φάει. Ναι, άμα είναι μελιτζάνες παπουτσάκι, όχι. Αλλά... Φράουλες σε σοκολάτα, ας πούμε. Χαντιγιές και τέτοια. Από εκεί τα έχω πάρει τα κιλά. Η Κλεοπάτρα πιστεύει στις αφροδισιακές ιδιότητες της μπανάνας. Χτυπήστε στο μπλέντερ. Μπανάνα με άλλα τροπικά. Είχε μπλέντερ η Κλεοπάτρα. Ένα της εποχής τότε, μην φανταστείς. αυτό του καλή. Του Ταγκαμέξ. Με χειροκίνητο. Ήταν πριν τη βιομηχανική επανάσταση. Με το χέρι χτύπαγε η Κλεοπάτρα. Δούλευε μανιβέλα. Ναι, ρε παιδιά. Εντάξει. Για πες, λοιπόν. Κανέλα. Ωραία. Στην μπανάνα. Αν κάνεις, ας πούμε, μπορείς να βάλεις... να χτυπήσεις το blender, μπανάνα με άλλα τροπικά φρούτα και παγωτό. Καϊμάκι, μήπως το βαραίνουμε για μαραθώνιο. Βάζεις κανέλα και τον ταΐζεις, ε. Ναι. Μήπως το βαραίνουμε για μαραθώνιο. Λοιπόν, το αισθησιακό σεξ για να πόσο κλείνει. Διαρκεί? 4 ώρες. Ανάλογα, όσο θέλει ο καθένας. 4 ώρες είπε. Πάντως είναι πιο αργό, δεν είναι γρήγορο σεξ. Δεν λέμε για το μαραθώνιο τώρα. Ναι, αλλά και το μαραθώνιο αργό είναι. Μας έχεις πάει όλα τα αργά. Μήπως να μας πάσει σε κάτι πιο ενδιάμεσο. Θα πάμε. Λοιπόν, θέλει οικειότητα, να αναπτύξετε οικειότητα, έτσι. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, κάντε στο σύντροφό σας προφορικό σεξ. Από το τηλέφωνο. Καταλάβετε τι οικειότητα. Τηλεφωνικό, προφορικό. Πρόσωπο με πρόσωπο, εκείνη τη στιγμή. Ναι, ναι. Αυτό είναι οικειότητα. Αλλά πάλι το κουντάρο φαντάζομαι, ρε παιδιά. Να γυρίσει σπίτι και να τα αρχίσει την καταλήλα, της λέει τέτοια. Δεν μπορούμε, κάνουν τα γέλια. Θα το κόψει πέρα για να γονίσει η κατευθείαν με το κουμπί από τον καιρό. Όχι κατευθείαν, να περάσει λίγο η ώρα. Θέλει δηλαδή άλλα προκαταρκτικά αυτό το είδος σεξ. Να περάσει λίγο η ώρα. Δηλαδή προφορικό πριν. Και του λες εννοείται κοπλιμέντα ή πώς τον βρίσκεις, τι σε τράβηξε σε αυτόν τον άντρα, του τα ψιθυρίζεις. Πιάνει αυτό, βέβαια. Πρόσεχε, στο αισθησιακό σεξ δεν μιλάς βρώμικα ποτέ, εξυψώνεις τον εραστή σου, έτσι. Μπράβο. Ενώ στο βρώμικο τον πας υπόγειο και κάτω. Yeah. Έτσι. Πώς τον εξυψώνεις? Πόσο όμορφος είναι, τι σε τράβηξε αυτόν, πώς νιώθεις για εκείνον, τι ωραίο που είναι το σώμα του. Δηλαδή, όταν του λες προφορικό σεξ, βάζεις ένα κάπως σαλτσοειδές. Ένα ωραίο περιτύλιγμα. Αισθησιακό, ναι, αισθησιακά λόγια. Ναι. Με ταιριάζει. Τι ψιθυρίζεις. Και δεν την κράτησα, ρε Λέντι. Θα σας βάλω τεστ που είναι τελευταία εκπομπή. Ναι, θα μας βάλει τεστ. Ψιθυρίζεις, αλλά τώρα, να, υπάρχουν και άνθρωποι εδώ όπως εμείς. Δηλαδή, η Κατερίνα, είσαι κοντά και του λες, τι όμορφος που είσαι, τι ωραία πάμε στο κορμί. Αυτά, και αρχίζουν τα τι. Δεν είναι άσχημο αυτό, Ελένη. Το ψιθυρίζεις και ωραίο είναι. Αγαπώ, σε θέλω. Πες. Σε θέλω, Γρηγόρη, σε θέλω. Πες τι κανένα άλλο ρήμα. Θέλω να σε ξυψώσω, είσαι φοβερός. Δεν μου το λες έτσι. Θέλω τις κασέτες σου να παίξουν. Τα βίντεο στα best. Θες να σε μοντάρω. Μονταρέ με, βάλε με, κάνε με μπομπίνα. Για σήμερα είμαι η μπομπίνα σου. Θα μπω στο βίντεο. Αλλά γίνομαι και κολομπίνα σου. Λοιπόν, άκου μπομπίνα. Λοιπόν, άκου μπομπίνα. Παγάκια χρησιμοποιούνται. Οπωσδήποτε. Δεν δίνω λεπτομέρειες. Αλλά προειδοποιούμε. Έτσι, το νερό εντείνει τον αισθησιασμό, έτσι. Δει ναι. Το παγωμένο. Τι? Ειδικά το παγωμένο. Αλλά είναι καλοκαίρι, έτσι. Ναι. 30 βαθμοί και πάνω. Μπράβο. Μας σε χειμερινοί κολυμπητές. Μπράβο, λοιπόν, να κόψετε και πίτα. Και γενικά, μαθαίνετε αυτό, να γίνεις πιο αισθησιακός άνθρωπος. Λένε ότι ο άνθρωπος χρειάζεται 28 μέρες. Για να αποκτήσει μια νέα συνήθεια. Το φάγαμε το καλοκαίρι, κυρία Κιδάρη. Δηλαδή, αν από τώρα αρχίζει να μιλάς πιο αισθησιακά, να κινείσαι πιο αισθησιακά, να συμπεριφέρεις πιο αισθησιακά,
Να έρθει η μέρα που θα είσαι. Σε ένα μήνα, δηλαδή στα ντουζένια, στις διακοπές δεν θα πιάνεσαι. Ναι, ναι. Και στην κούρεψη στη Λεβάντα, θα βρεις καινούργια. Άσε με, Πανασκάφη. Λοιπόν, θέλετε, σε ποιο σεξ θέλετε να πάμε, Του Δανειολήπτη. Του μεροκαματιάρι. Είναι πολύ βρώμικο αυτό. Είναι βρώμικο. Ναι, ναι, ναι. Σε τι επιλογές είμαστε? Λοιπόν, να πάμε σε εξωτερικούς χώρους να δώσουμε αυτές τις συμβουλές. Που είναι και τα φόρτα μας. Βέβαια. Καλησπέρα. Γιατί λένε οι ειδικοί κάθε φορά ότι όλο αυτό το σεξ στο κρεβάτι, αναγκαστικά, επειδή είναι στο ίδιο μέρος, κάνεις και τις ίδιες κινήσεις. Ναι, γίνεται κάποια ρουτίνα. Ναι. Μπαπα μπουπ το κεφαλάρι, πόσο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να αλλάξεις παραστάσεις. Χώρους. Έτσι. Όταν βγαίνεις σε άλλους χώρους και ανανεώνεσαι και αλλάζεις τις στάσεις αναγκαστικά, ανάλογα στο που δάσος, θα πας. Ας πούμε. Ναι. Και έχει και τη φαντασίωση της έκθεσης μέσα, που είναι η πιο σημαντική. Είναι η δεύτερη σημαντικότερη φαντασίωση των γυναικών. Α, των γυναικών. Η δεύτερη. Οι άνδρες δεν την έχουνε. Όχι τόσο πολύ, έχουν άλλες. Τι έχουν οι άντρες, Ειρήνη? Δεν μπορώ να το πω. Μίλησέ μας για τους άντρες. Δεν μπορώ να το πω. Είναι κατάλληλο. Τόσο πολύ. Θέλεις να το πω εγώ? Περισσότεροι από ένα, από μία παρτενέρ. Το πω έτσι. Α, ναι, θέλουν ντουνιά. Ναι, ναι, να κατέβει το πουλμανάκι. Ωραία. Ναι, εντάξει, ενώ οι γυναίκες έχουν νούμερο ένα τον εξαναγκασμό για σεξ. Αλλά εξαναγκασμό πώς? Από τον τάδε παιδαρά που σε αγαπάει, σε λατρεύει, είναι ερωτευμένος μαζί σου, έτσι. Σε παντρεύεται στο τέλος. Αυτή είναι η νούμερο ένα της γυναίκας. Ναι, της γυναίκας. Και δεύτερο είναι η έκθεση. Άλλα δηλαδή να υπάρχει κίνδυνος ή να σε παρακολουθούν, να υπάρχει κίνδυνος ότι μπορούν να σε δουν. Μάλιστα. Ωραία και εξωτερικός χώρος. Okay, γι' αυτό το δίνουμε. Λοιπόν, στη φύση. Μισό λεπτάκι, επειδή αυτά είναι πολύ ωραία θέματα και επειδή κοντά μας έχουμε και τον Μάρκο Σεφερλή, να βάλουμε μια άνω τελεία. Να πείτε μου τι ώρα είναι. Ωραία. Να βάλω μια ανατελεία, να περάσω σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε για να προχωρήσουμε στο δέμα, αλλά μην το χάσουμε και με τον Μάρκο. Κρίμα είναι. Έχει τόσα ωραία πράγματα να μας πει. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας. Να θυμηθούμε λίγο που είχαμε μείνει πριν τις διαφημίσεις, γιατί ξεχάστηκα. Στη φύση. Ναι. Το είπαμε αυτό, το εξαντλήσαμε. Όχι. Α, όχι, τώρα θα μπαίνουμε στο σεξ στη φύση. Ναι, ναι, ναι. Σεξ στη φύση. Σεξ ή επιθυμία. Λαχτάρα και κορύφωση. Και προσδοκία. Άλλαξε και καμιά λέξη με αυτή την κορύφωση, μας τη λες δύο χρόνια. Κορύφωση, σπάνια τη λέω. Πώς, κορύφωση, τη λες συχνά. Ωραία. Νάτος. Έλα μου, ωραία, και έλειπες από αυτή την κουβέντα. Πάρ' το καφεδάκι σου μέσα, μην το παίρνετε. Έλα, έλα, σεξ στη φύση. Έλα, βρε, Μάρκο. Έλα, σεξ στη φύση. Πω. Μάρκο, πώς έγινες έτσι αδύνατος? Δεν θέλω να δυνατήσεις άλλο. Ποτέ δεν σε είχα έτσι, ούτε πριν 20 χρόνια που πρωτογνωριστήκαμε. Εντάξει, καλό είμαι, εντάξει, μην φοβάστε. Πολύ, πολύ, δεν θα ρέψω, δεν έγινε σαν την Κατερίνα. Έτσι, μπράβο. Τι κάνετε, πώς είστε? Χαίρε, καλά, κι εγώ. Λες να χάσω κι εγώ μαλλί? Τα δικά μου. Αλήθεια, και εσύ κάνεις δίαιτα? Μαρκό μου. Γιατί, μανάρι? Πώς είσαι? Μια χαρά, αγόρι, μια χαρά. Εσύ δεν πρέπει να είσαι καλά, έτσι? Όχι, δεν είναι πολύ καλά. Τι έχεις, τι, γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ. Έχω κουραστεί και αυτό το αφήνω πάνω πάνω σου. Τόσα χρόνια, εντάξει, είσαι και πολλά χρόνια στη τηλεόραση. Πάρα πολλά. Έτσι είναι, σε θυμάμαι από παιδάκι. Μεγάλωσα με σένα. Μεγάλωσα με σένα, αλήθεια σου λέω. Μα το θυμάσαι μου πριν πας καν φαντάρος, ρε εσύ. Το ξέρω. Αφού στο στρατό όλοι με ρωτάνε το Θεοδωρείο για σένα. Μου λέει, σε είδαμε το πρωί σε αυτό το πρωινό με την Ξανθιά, ο Θοδωρής ο Κουτσογιαννόπουλος, με τι άνθρωπος είναι. Ήταν πριν και από μένα, είναι ο πιο παμπάλαιος εδώ μέσα. Αυτό λέω, αυτό λέω. Παμπάλαιος, είπανε. Από τα γενοφάσια της στην τηλεόραση, δηλαδή είναι από τους συντριτές, πιστεύω, της τηλεόρασης. Ποια είναι η άποψή σου για το σεξ στην εξοχή? Έξοχο. Το λέει και η φράση. Σεξ στην εξοχή, τι θα ήταν? Έξοχο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τα ζουζουνάκια να σε γαργαλάνε παντού και να σε ρεθίζουν ακόμα περισσότερο. Αρέσουν αυτά στους άντρες? Δεν τους έχω ρωτήσει, γιατί εγώ πάντα ήμουν με γυναίκα στην εξοχή. Αλλά άμα τυχηθεί η στιγμή που δεν το εύχομαι, θα έρθω να σε ενημερώσω. Εμένα μου άρεσε. Εμένα μου άρεσε. Δεν σε φοβίζει ότι μπορεί κάποιος να σε δει? Τώρα σε δίνει το λιγότερο, μην έρθει από πίσω σου. Τι γίνεται εδώ, παιδιά? Σε κανείς εσύ όλα. Και το πίσω σου. Τι γίνεται τώρα, παιδιά? Κατάλαβες? Και κουνιέται, είσαι να κοιτάει και από κάτω η κοπέλα. Λοιπόν, εντάξει, είναι επίφοβο, αλλά πάντα το ρίψο κίνδυνο είναι και ενδιαφέρον. Έχει διαβάσει τα βιβλία σου? Δεν ξέρω. Επειδή έχω κάνει το ίδιο μαλλί.
Νομίζετε ότι την αντιγράφω και την ακολουθώ. Όχι, δεν έχω διαβάσει, αν και θα ήθελα, αλλά δεν έχω το χρόνο. Αλλά με την πρώτη ευκαιρία πραγματικά μπορεί να μην βγω σε ένα νούμερο στο Ελφινάριο για να κάτσω να διαβάσω ένα βιβλίο πραγματικά. Να σου πούμε καταρχήν ότι έχεις χάσει τα δύο θέματα σεξ σήμερα. Είπαμε σήμερα το θέμα είναι πώς. Απογειώστε την ερωτική σας ζωή είναι το θέμα μας. Είπαμε για το μαραθώνιο. Μαραθώνιο σεξ. Δηλαδή με μεγάλες διάρκειες για να καταλάβουμε. Τεράστιας, όχι μεγάλης. Ολοήμερο τουλάχιστον. Μαραθώνιο, ναι. Καλά, ολοήμερο. Δεν το έχω κάνει, δεν ήθελα να πέσω από το ρεκόρ μου και δεν το τόλμησα καν. Είμαι στις 3 μέρες σταθερά. Τρισήμερο. Πώς λέγεται αυτό? Μαραθώνιο. Και έχω κάνει και με διαφορετικό τρόπο 9 μέρες συνέχεια. Αυτό πώς λέγεται? Όχι το ορθόδοξο, το... Δοκτορά. Α, δοκτορά. Έδρα παντίου. Ναι, ναι. Λοιπόν, μας είπε για το αισθησιακό σεξ και μπήκαμε τώρα μόλις στο υπαίθριο. Όχι στο υπαίθριο, πώς το είπες? Ναι, ναι, υπέθυρο. Έξω, στην εξοχή, έξω από το κρεβάτι. Το αισθησιακό ποιο είναι, γιατί το έχασα? Το αισθησιακό είναι επειδή εμείς οι Έλληνες δεν κάνουμε αισθησιακό, κάνουμε βρώμικο σεξ. Το αισθησιακό είναι ένα άλλο, με άλλα προκαταρκτικά που εξυψώνει. Ψήνει ο άλλος, μιλάμε και εμείς από την καντίνα, εγώ μιλάμε για πολύ βρώμικο. Ναι, ναι, μας είχε φάει τσίκνα να πούμε, αλλά ήταν ωραία, ήταν ωραία, ήταν ωραία, εντάξει. Για πες τώρα, και το αισθησιακό είναι, όχι το βρώμικο. Ναι, αντίθετα, τον εξυψώνεις. Δηλαδή τα λόγια που του λες, που του ψιθυρίζεις, έτσι χρησιμοποιείς έλεα, κεριά. Έχω βαρεθεί να ακούω, σταματήστε, εντάξει, σταματήστε. Και εντάξει, πριν είμαι ελεύθερος και τώρα είμαι παντρεμένος, σταματήστε λέω. Γι' αυτό πάμε στο υπαίθριο. Στο υπαίθριο. Τώρα έτσι, σε αγρούς, δάση, στάβλους, σε ταποθήκες. Πώς βρίσκεις τους στάβλους? Στα μέγαρα, φαντάζομαι. Από ό,τι έχω ακούσει. Έχει μπόλοι που σε βρίσκονται. Τα καλύβια. Στη Θήβα, αν θέλετε, περάστε, εμείς το δίνουμε. Το Φορβία. Το βέβαιο. Στην πισίνα. Εγώ είμαι πισινολάτρης, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά, δώσ' μου σεξ στην πισίνα και πάρε μου την ψυχή. Αλήθεια σου λέω. Πισινολάτρης. Πισινολάτρης, ναι. Μ' αρέσει η πισίνα, ρε παιδί μου, δηλαδή να βουτάω στα βαθιά νερά. Είναι ωραίο το σεξ στην πισίνα. Και στα πλακάκια. Το χλώριο, αυτή η μυρωδιά, ναι. Και στα πλακάκια και στα όχι μόνο μέσα, και σε στρώμα θαλάσσης. Βέβαια, μπορεί να μην έχεις πισίνα. Δεν γλιστράς. Εκείνη χάρη. Πας στα βαθιά. Και πνίγεσαι. Εντάξει. Είχε αδρεναλίνη αυτό το σεξ. Ναι. Μάλιστα. Φροντίζει να έχεις το στόμα σου έξω, ρε παιδί μου. Να παίρνεις αέρα. Πώς θα πνιγείς, δηλαδή. Εντάξει. Υπάρχουν και προφυλάξεις. Μάλιστα. Απλά είναι ενδιαφέροντες χώροι όλοι αυτοί για να... Πολύ. Βέβαια, μπορεί να μην έχεις πισίνα. Οι περισσότεροι δεν έχουμε πισίνα. Ναι, αλλά μπορούν να κάνουν για αυτό το λόγο. Μπορεί στο γείτονα να είναι καλύτερο, γιατί πάλι έχουμε να κάνουμε τη φαντασία στις έκθεσεις. Συγγνώμη, να μπω στο γείτονα την πισίνα. Θα πλήξουμε το μαγνάτι. Αυτό μου λες με την έκθεση, δηλαδή μετά τελειώνεις και γράφεις και έκθεση. Έτσι, κατάλαβες. Το σπίτι του γείτονα, δηλαδή χτυπάω εγώ στη Μενεγάκη και λέω γεια σας, ήρθα για την πισίνα. Δεν κατάλαβες. Ένα βράδυ πηδάς στο μαγνάτιχο, μπαίνεις μέσα, πας στην πισίνα δίπλα. Γίνεται. Μάλιστα. Για πάμε να προλάβουμε το επόμενο. Σεξ στη φυλακή. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, το λυκαβητό, αλλά δεν το προτείνω γιατί έχει ματάκι. Θα σε δέσουν, επιτρέπονται αυτά? Είναι να μην περάσει η ομάδα Δίας εκεί. Η ομάδα Δίας, εντάξει, αλλά υπάρχει και κόσμος εκεί. Γι' αυτό δεν το προτείνω, επειδή είναι το πιο συνηθισμένο. Γι' αυτό δεν το προτείνω. Ναι, είναι συνηθισμένο. Είναι πολύ συνηθισμένο. Που τι ώρα συνήθως. Όχι ότι είναι μπανάλ. Τι ώρα συνήθως. Αλλά ότι έχει ματάκι. Εκεί κατά τις 12.30 μετά το βρώμικο. Ωραία. Λοιπόν, σκάλες. Τι σκάλες? Κυλιόμενες. Κυλιόμενες. Την βάζεις κάτω και μέχρι να ξεκινήσει έχει ανέβει. Τρέχεις επάνω, την ξανακατεβάζεις. Την ξαναβάζεις μέχρι να ξεκινήσει. Μαραθώνιος. Σκάλες, κανονικές σκάλες. Σκάλες, καλέ. Στο Μιλάνο έχει μία. Στο Μιλάνο είναι η γνωστή σκάλα του Μιλάνου. Προσφέρεται για κάτι τέτοιο. Μα τι να κάνει εκεί το ζευγάρι. Σκάλα, ναι, να σφουγγαρίζει. Υπάρχει και η έκθεση, έτσι, σφουγγαρίζει άλλη δίπλα. Συγγνώμη. Σκάλες είναι hot. Είναι hot. Μα γίνονται αυτά. Υπάρχουν στάσεις, είναι πολύ hot, γι' αυτό βάζουν και ταινίες. Σκάλες ασανσέρ, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να δώσω βέβαια πώς. Όχι. Ναι, ναι, όχι, όχι βέβαια. Αλλά το μυαλό του καθενός όπως το βγάλει. Βέβαια. Ναι. Στη σκάλα περπατάς. Δεν περπατάς, αλλά δεν μπορώ να πω πού κάθεται ο ένας και πού κάθεται ο άλλος. Και... Όχι, άμα είναι ακίνητα, ναι, ο ένας πάντως είναι στο πλατήσκαλο. Και ο άλλος στον πρώτο γύρο. Αν έχει πλατήσκαλο, άμα είναι στριφογυριστή σκάλα, πώς θα είναι. Έστω. Για αυτή η σιδερένια η παλιά που είχα αυτό. Τη μπουράδα. Αυτή που ανεβαίνει στο πισταριό, λες. Ναι, ναι. Και με τη λεκάνη με τα ρούχα δίπλα η άλλη. Δύσκολο, δύσκολο. Να ανεβαίνει. Είναι ενδιαφέρον όμως, είναι ενδιαφέρον. Γυρίνει άλλο. Σε τρένο, παιδιά. Oh. Παιδιά. Παιδιά, εκεί δεν χρειάζεται για κουνιέσαι. Πάμε. Άλλο για λαμία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
Έχει δίκιο. Ναι. Αυτό είναι, αυτό είναι το... καμπίνα. Όπου... το... ναι. Καμπίνα. Δηλαδή ένα από τα tips που δίνουμε. Ξέρω όμως έχετε λάνει τις καλές υποχωρές καμπίνα, τις καλές ελεύθερες. Συγγνώμη, να ακούσω. Για... Αυτό με τη δόνηση έχει δίκιο. Γι' αυτό δεν λέμε το τρένο. Και ένα από τα tips που δίνουμε τα κλασικά είναι σε πλυντήριο π.χ. Άλλο, για άλλο, σε άλλο θέμα. Τι σε πλυντήριο, μέσα. Πάνω σε πλυντήριο. Την ώρα του στυψίματος για τις γυναίκες, στο στύψιμο, αν συγχρονιστεί. Σε τρένο είναι ωραία, μόνο μην πας προς Λιανοκλάδη με την ώρα που είσαι έτσι να σου βάλει τα σουβλάκια. Άλλο να... σουβλάκι, παιδιά, σουβλάκι! Και εντάξει, να φας ένα δύο ή άλλη. Έτσι. Είμαι το καρβουνιάρια, θα βγεις καζαμπούμπου. Ναι, ναι, ναι. Έχετε κουκέτα, έτσι. Κουκέτα, ναι, όχι δημοσίως. Έτσι. Στο πλοίο. Εν πλώ. Εν πλώ. Κουκέτα όμως και εκεί. Ναι, καμπίνα. Όχι, στο κατάστημα. Μωρέ. Καμπίνα. Στο κατάστημα, έτσι θα έχεις. Σε κουκέτα, ναι. Απλά να πηγαίνει το πλοίο και να έχει κυματάκι. Δεν θα είσαι σε σπίτι, θα είσαι ας πούμε σε ένα άλλο μέσο. Και μπορεί να κουνιέται και το καραβάκι. Να έχει κυματάκι. Ναι. Κατάλαβες και παπ. Αλλά 4-5 μποφόρ, μην είναι κανένα εφτάρι. Εσύ κοιμήθηκες, πάρε χάπι, δραμαμίνι. Εγώ με το κούνημα αυτά από πλοία και από αεροπλάνα κοιμάμαι αμέσως. Για πάμε άλλο, για άλλο τότε. Άλλο, άλλο. Λοιπόν, το ιδανικό μέρος για να ξυπνήσει το ζώο μέσα σου, ναι, ναι. Ποιο είναι. Ποιο είναι. Εσύ να μας πεις, ρε Μάρκο. Είπαμε, στάβλος, είπαμε. Για σένα, ρε Μάρκο, το δικό. Κοντά είσαι, κοντά είσαι. Για να ξυπνήσει το ζώο σου. Ναι. Ζωολογικό κήπο. Μπράβο. Ναι. Α, ναι. Μάλιστα. Σε φάμε, το ήξερες. Βλέπω το Λεσουέρ, ντοκιμαντέρ, ήμουν παλιά γεροντοκόρη. Έχω δει πολύ ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, βλέπεις πώς το κάνει ο πιγκουίνος στην πιγκουίνα και ακολουθείς κι εσύ. Ναι. Ο λιοντάρος, λιοντάρα. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές αισθησιακές ταινίες τελευταία. Βέβαια, που βέβαια. Το χρησιμοποιούν σαν σενάριο. Ναι, ναι. Το φτιάχνουν βέβαια. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι κανονικό ζωολογικό. Είναι λίγο δικοπομαχαίρι αυτό, συγγνώμη. Γιατί άμα κοιτάξει δίπλα και δει, α πούμε, τον ελέφαντα. Τον ελέφαντα, να λε, τι κάνω εγώ εδώ. Άσε να πάω σπίτι μου. Δεν είσαι κανονικό ζωολογικό, είναι σε ταξίδια. Το φτιάχνουν. Α, παίζει μα έτσι. Άρα φροντίζουν τα ζωάκια να είναι συγκεκριμένου μεγέθου. Παρακάτω, παρακάτω. Σε δρόμο, σε άδειο δρομάκι. Είναι hot, παιδιά. Είναι hot αυτό. Σε στάση λεωφορείου, το έχει. Όχι. Κάνει νόημα. Συγγνώμη, φίλε, λεωφορείο, τι ώρα θα έχει αργήσει. Κάνει νόημα, όμως. Πάντως, αυτό στη μέση του δρόμου λέει τραβήξτε τον σύντροφό και κάνει σε άδειο δρόμο, άδεια, έτσι. Προσπαθείτε, είναι πολύ ωραίο. Μόνο τον σύντροφό μας, γιατί μπορεί να τραβήξει μια άγνωστη. Θα έχουμε μετά επιπτώσεις ή θα μου το είπετε εσείς. Νομίζω πως ναι. Εμένα μου πάνε, εξαρτάται, ρε παιδιά. Εγώ θα πω μόνο να τραβήξω μία. Σε πολυκατάστημα. Ωραία. Στα δοκιμαστήρια. Γίνεται χαμός εκεί. Τι λέτε, ρε παιδιά. Κοστίζει στα δοκιμαστήρια. Στα δοκιμαστήρια. Όχι ολοκληρωμένη πράξη, απλά να δοκιμάσει λίγο. Δηλαδή και να σε πιάσουν, λέει παιδιά, δοκιμάζει κοπέλα. Δεν κάνει τίποτα. Ναι. Κατάλαβε. Σωστό. Κοστίζει βέβαια, γιατί κάτι θα πρέπει να αγοράσει. Ναι. Θα αγοράσει από πριν, από το περίπτερο. Ναι, αλλά θα σου πούνε τι ήρθατε, κάνατε, τι κάνετε, θα αφήσετε και τον μπλουζάκι. Όχι, το θέμα αυτό εντάξει το μπλουζάκι. Μήπως κάνει ό,τι κάνει και πει δεν την πάρω και να φύγει. Είναι αυτές οι άγνωστες που λέμε στον δρόμο, τελικά δεν την πάρω. Έτσι. Δεν μου κάνει. Ειρήνη, άλλο. Στο μπαλκόνι, παιδιά, είναι σούπερ. Έτσι, ειδικά στα πατήσια που πιανόμαστε με τον απέναντι. Δεν είναι. Κατά κόντρα. Και είναι και πολλές σκηνές από ταινίες στο μπαλκόνι. Μην πάρα κοιτάτε εμένα, το Θοδωρή κοιτάζω. Στις ταινίες κοιτάζω το Θοδωρή. Μπαλκονάτο, Μπαλκονάτο. Ωραία. Αισθησιακές ταινίες. Α, δεν βλέπω. Εσένα κοιτάζω. Εσύ τις βλέπεις αυτές. Για να γυρίζει. Λοιπόν, okay, σε μπάνκαλο, αν πάμε διακοπές σε εξωτικό μέρος. Τα καθημερινά. Το μπάνκαλο, ξέρεις τι είναι. Μπαίνεις σε τράπεζα μέσα σε μπάνκ, λες, αλλό, και πια. Όποια απαντήση, είναι έτοιμη. Αυτό είναι το μπάνκαλο. Αυτό είναι το μπάνκαλο. Λοιπόν, να πάμε ειδική κατηγορία. Τώρα που είναι καλοκαίρι, το σεξ στην παραλία. Άκου τι λέει. Έτσι, το κάνει. Ναι, αλλά υπάρχει κόσμο παραδίπλα. Εντάξει, δεν λέει μέρα μεσημέρι, ντάλα μεσημέρι, Ελένη. Βράδυ. Το απόγευμα υπάρχει κόσμο. Βραδάκι. Το χώρο λέμε, δεν λέμε τι ώρα αιχμή. Να πει κάτι λίγο πιο πέρα. Να φύγουν όλοι. Βραδάκι, μπα. Δεν κάνουμε σε ώρα αιχμή σε κάποια ζευγάρια πολύ διακριτικά. Δεν πα στη Β' Βουλά. Με πετσέτε. Και μέσα στα νερά με. Με πετσέτε. Ναι, πολύ διακριτικά. Έχουμε καταλάβει τι κάνουν στα νερά, τάχα μου δίθεν. Βέβαια και μου το έχω καταλάβει κάποια ζευγάρια μέσα στο νερό. Λοιπόν. Το οποίο κρύβει μια επικινδυνότητα, να το πούμε και αυτό, έτσι, στο νερό. Πάμε παρακάτω κι αυτά. Είναι.
Κάτσε να μην πες. Όχι, να πω τώρα, όχι μόνο για αυτό που λέει. Μην μπούμε σε αυτό το θέμα, σε αυτές τις λεπτομέρειες τώρα. Ναι, παιδιά, όποιος θέλει να ενημερωθεί, να πάρει το βίντεο. Δεν λέω, δεν θα πω εκεί που εννοεί. Μάλιστα. Καταρχήν δεν μπορείς να βάλεις προφύλαξη μέσα στο νερό, αυτό λέω. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι και να βάλεις, θα φύγει. Θα περνάει ένα μπαρμπούνι, θα του έρθει καπέλο. Εντάξει. Αυτό. Ο ψαράς που το πιάσει. Και να πει το μπαρμπούνι, αφού έπρεπε να προφυλάξει, γιατί να πιάσει. Ωραία. Μπαρμπουνάτο το λεγόμενο. Υπάρχει και το λιθινάτο, αλλά έχει αγκάθια. Σωστό. Ειρήνη, ολοκλήρωση, σε παρακαλώ. Αλλά ωραίο ψάρι είναι η γλώσσα. Για αυτή τη δουλειά. Δεν χρειάζεται προφύλαξη. Περνάει το ψαράκι από κάτω. Ούτε κόκαλα, ούτε τίποτα. Γλώσσα. Την πληρώσουμε στο βιβλίο. Θάλασσα με γλώσσα. Ειρήνη, ολοκλήρωση, παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, προσέξτε. Τι? Παρέρχομαι στο σεξ στην παραλία. Προσέξτε τους ματάκηδες. Αν είστε σε νησί, θα ρωτήσετε τον μπάρμαν του νησιού. Τι, αν υπάρχουν. Που ξέρει σε ποια παραλία να πάτε. Πού να πάμε εμείς, κύριε μπάρμαν. Ελάτε, κύριε μπάρμαν. Όχι, έρχεται μόνο μπάρμαν. Δεν υπάρχει κανείς και βλέπεις τον μπάρμαν να πάνε μόνο αυτός. Όπου πάει από πίσω. Ρε, πού το ξέρει ο μπάρμαν. Εκεί να πάτε. Το κάνουν όλοι οι μπάρμαν. Ναι, να πάτε εκεί και πάει μόνο αυτός. Θα το προστατεύσουμε. Ωραία. Λοιπόν, σε ιστιοπλοϊκό. Είναι ωραίο. Μα τι μας λες τώρα, τι δουλειά έχουμε εμείς πάνω στο ιστιοπλοϊκό. Ναι, έτσι, είσαι σέρφι. Είσαι έτσι πάνω στη σανίδα. Εσύ μόνο αυτό κάνεις. Και άλλη κρατάει ισορροπία στη σανίδα, μην πέσει. Καταλαβες. Μπαίνει ενδιάμεσα. Αλλά δεν αφήσει πολύ για να πηγαίνεις. Μεταξύ σε έρθει και μας δουλεύεις τώρα. Αν πάτε διακοπές με ιστιοπλοϊκό, ρε παιδιά. Ναι, ρε. Μα τι μας κόβες για ιστιοπλοούς. Αν τύχει, ρε παιδιά. Να μην πω όλες τις συμβουλές. Προσέξτε βέβαια το. Τι να προσέξω. Το κατάρτι. Τον σκίπερ. Έχει τύχει δηλαδή σε πελάτησά μου να ρωτηθεί, να έχει πάει με τον αεροβωνιαστικό της και να ρωτηθεί τον καπετάνιο. Το σκίπερ να τελειώσουν διακοπές και να γυρίσει πίσω, να χωρίσει τον αεροβωνιαστικό και να γυρίσει πίσω για το σκίπερ. Ο σκίπερ πρέπει να είναι άσχημος. Γενικά. Δηλαδή έτσι το παραγγείλεις. Θέλουμε ένα ιστιοπλοϊκό που να το δει ο ηγέτης των Ιμαλαίων. Όχι, αφού το λέγανε και σε διαφήμιση, λέγανε σε 9 κατασκευαστές συνιστούν σκίπερ. Σκύπερ άσχημο. Αυτή ξέρω. Σκύπερ άσχημο. Η γυναίκα μου δηλαδή που θα πάει με μένα που θα έχει ήδη άντρα άσχημο. Όχι αγόρι. Τι θα κάνει με το σκύπερ δηλαδή. Και γενικά να τον έχετε τσεκάρει σαν τύπο το σκύπερ, γιατί μπορεί να μην είναι άσχημο, να μην κινδυνεύουμε από αυτό. Πήγαινε μας σε κάτι πιο πιθανό τώρα. Είμαστε ιστιοπλόοι και ψάχνουμε το σκύπερ. Πήγαινε μας σε κάτι που μπορεί να μας τύχει πραγματικά. Τόσοι ιστιοπλόοι μας παρακολουθούν. Να μην πω ότι πρέπει να προσέχουν. Να τα λέει για μας μόνο. Τα λέει για τον προσέξτε. Μας βλέπει έτσι είναι. Ναι, το σκύπερ, γιατί μπορεί να είναι από αυτούς που σου λένε όλη τη δουλειά να κάνεις. Καλύτερα να πήγες με την πεθερά σου. Λοιπόν, η θάλασσα. Οκ. Τα είπαμε, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες στη θάλασσα, πώς και τι. Αν και είχα πολύ καλά τύψη, τέλος πάντων. Προσέξτε βέβαια, μην κολυμπάει κανείς γύρω με μάσκα και σωλήνα. Αν γίνεται μέσα στη θάλασσα. Πού είμαστε τώρα στο ιστιοπλοϊκό. Στη θάλασσα, μέσα. Μπήκαμε τώρα. Έχουμε βουτήξει. Πέσαμε από το ιστιοπλοϊκό. Έχουμε βουτήξει. Και συνεχίζουμε. Και λέει να βγούμε στην παραλία να ρίξω άλλο ένα ή να μείνουμε στη θάλασσα. Παραλία την προσπεράσαμε, είπαμε ώρα εμεί όχι. Άρα παραμένουμε στη θάλασσα. Αλλά υπάρχουν και οι μασκοφόροι. Θα δει τώρα, μην φύγει. Άμα δει κάτι να φύγει γύρω-γύρω. Λοιπόν, σε άλλο είδο. Να πάμε ένα νέο στη ζευγαριό. Ναι. Τι είπε, παιδιά, ανανέωση ζευγαριών. Ανανέωση. Σας αρέσει το βαριέστε. Ποιο είναι το ανανέωση ζευγαριών. Ανανέωση ζευγαριών. Δηλαδή. Τι ανανεώνει τα ζευγάρια, αυτό. Ή το βαριέστε. Έχεις καταλάβει ότι κλείσαμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, δεν έχω χρόνο. Α, για άλλο πόνο. Θα πω πολύ γρήγορα. Αισθησιακές ταινίες βοηθάνε πάρα πολύ τα ζευγάρια. Να το. Έτσι. Και βέβαια. Βέβαια. Προσέξτε, γυναίκες. Τώρα έχουν αρχίσει κάποιες εταιρείες που δεν μπορώ να τις δώσω να βγάζουν ταινίες για γυναίκες με άλλα σενάρια, με ωραίους πρωταγωνιστές. Άντρες. Σπάει το τηλέφωνο, προτάζει να παίξω. Ναι. Τώρα έγινε αυτή η αλλαγή. Τώρα. Δεν ήταν μόνο η έτσι. Τώρα θέλουν και ωραίους. Οι γυναίκες θέλουν να βλέπουν ωραίους πρωταγωνιστές, ωραία ρούχα. Έχει σημασία η αισθητική. Προλαβαίνουν τα ρούχα. Πού τα βλέπουνε. Για αισθησιακές δεν είπαμε ταινίες. Ναι, αλλά ωραία. Στο εξώφυλλο, εντάξει, στο εξώφυλλο. Ωραία παπούτσια. Δεν θέλουν δεύτερα στις ταινίες που... Ένα κοστούμι. Ένα κοστούμι, μια εφορία. Και επίσης μπορείτε
Μια ωραία στολή υδραυλικού, γιατί πάντα αυτοί παίρνουν μέσα και ναι. Φετίχ λέγονται οι ταινίες αυτές που έχουν ωραίες στολές, ωραία παπούτσια. Φετίχ λέγονται. Μάλιστα. Σε αυτή την κατηγορία ζητάτε. Ειρήνη, και μπορείτε επίσης με το σύντροφο. Πόσα πράγματα μας έμαθε στα χρόνια που γνωριζόμαστε. Σήμερα που θα έχω όλα, έτσι. Εγώ τι μάθω, άνθρωπος καλό είναι. Σε μυαλό μου τώρα δεν ξέρω τι να έχω μίσω. Σκίπερ. Σκίπερ, ψαροντούφεκο και παραλία. Κοίτα, δεν έχεις δελφινάριο και αντί να πεις αυτά που πρέπει, πεις τα άλλα που μάθες σήμερα. Σήμερα, σήμερα είναι... Πολύ με ανησυχείς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση και ωραίος τύπος. Βλέπω και το μαλλί. Πώς εγώ τόσα χρόνια δεν το έχω κάνει αυτό. Δεν έχεις ξαναπετύχει ποτέ στην Ελλάδα. Όχι, όχι, όχι. Πώς γίνεται. Στα αφήσαμε για το τέλος. Δεν το έχετε κανονίσει, αλλά τελειώνει πολύ ωραία. Βέβαια, αυτή η γνωριμία. Αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο. Δεν κυκλοφορεί πια στην αγορά. Γιατί. Εξαντλήθηκε. Εξαντλήθηκε. Και εξαντλήθηκαν και αυτοί που το πήραν από ό,τι ξέρω. Γιατί αν τα κάνεις και τα 69 μαθήματα, πραγματικά εξαντλήσει. Εξαντλήσει.